Σας παρακαλώ, πράστε μου αν ακούμε καλά. Και θα αρχίσουμε τώρα τη σημερινή μας παρουσίαση. Ελπίζω να ακούγουμε από όλους καλά. Σας παρακαλώ, γράψτε μου πώς ακούγεται ο ήχος και εμείς θα αρχίσουμε την σημερινή μας παρουσίαση. Ως συνήθως, η παρουσίαση χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο μέρος της παρουσίασης αφορά την τεχνολογία Skyway και το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης αφορά τα νέα της εβδομάδας, τα τελευταία νέα που έχουμε να σας πούμε. Οπότε, σας παρακαλώ, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για να μάθετε και να ενημερωθείτε σχετικά με τα τελευταία γεγονότα που έχουν πάρει μέρος στην εταιρεία και να μάθετε και για κάποιες προσφορές που αυτή τη στιγμή μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση στο δικό σας προσωπικό γραφείο. Οπότε αρχίζουμε τη σημερινή μας παρουσίαση τώρα. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Αρχίζουμε τη σημερινή μας παρουσίαση και βλέπουμε πως έχουμε εδώ πέρα μία εικόνα, συγκεκριμένα έναν πίνακα ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, όπου σε αυτό το πίνακα ο καλλιτέχνης ήθελε να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν, 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία αυτό ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης με αυτό το πίνακα προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μας έχουν προσφέρει αυτές οι μεταφορές έχουν φυσικά και κάποια μειονεκτήματα. Βλέπουμε εδώ ότι τα δύο πρώτα είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και μετά με την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας και αυτό είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση. Και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Και γιατί είναι το κυριότερο πρόβλημα της λίστας? Αν κοιτάξουμε λίγο τα προηγούμενα μειονεκτήματα, αν εμείς σαν άνθρωποι γίνουμε πιο υπεύθυνοι και πάρουμε κάποια κατάλληλα μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους και όλα αυτά και σχετικά με την υπερφόρτωση δικτύων μπορούν και εκεί να γίνουν κάποιες αλλαγές και δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ενώ η μέλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν πάρουμε τώρα κάποια δραστικά μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, σε μερικά χρόνια δεν θα μπορέσουμε να πάμε πίσω. Ο άνθρωπος όμως, όπως ξέρετε, είναι φιλόδοξος, επίμονος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνάει πως καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον με τη σειρά τους και προκαλούν διάφορα άλλα προβλήματα. Έχουμε ακούσει ακόμα και στον καιρό, όπως για παράδειγμα η οξινή βροχή, που είναι παράγοντας αυτών των προβλημάτων. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή
Όταν συνδέουμε εμείς το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε τότε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν και αυτοί με τη σειρά τους, με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται διάφορα αέρια τα οποία μολύνουν με το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα, σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Κατέληξαν όμως οι άνθρωποι στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, σαν αυτό που βλέπουμε στην εικόνα. Η τεράστια κατανάλωση υλικών, προφανώς, όπως βλέπετε, είναι προφανής, και καθώς και τα περισσότερα έξοδα για να κατασκευαστούν αυτές οι κολόνες. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία. Και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε αριστερά το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις δεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όχι απαραίτητα για μέσα μεταφοράς, αλλά και για άλλες δραστηριότητες, σαν αυτές που βλέπετε εδώ στις εικόνες. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούν μάλλον οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε στο πάνω μέρος της χορδής υπάρχει κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Από κάτω έχουμε τις χορδές, κάτω από τις χορδές το υλικό πλήρωσης και γύρω από αυτό που περιβάλλει το εσωτερικό έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίες, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες που δεν μπαίνουν στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν να γίνουν και οι καθημερινές διανομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και άνετες φυσικά, αλλά και πιο θα βοηθήσουν περισσότερο το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω με λίγα λόγια μερικά πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε εδώ στην πρώτη εικόνα το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος
και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για για υπηρεσίες μεταφοράς. Το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, αλλά και φθηνότερη στη συντήρηση. Το ημιάκαμπτο, όπου το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicon, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Το άκαμπτο, που βλέπουμε εδώ πέρα, αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτή εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο της λίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Η αυτόματη σταθμή φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει προκύψει ύστερα από όλα αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά σαν μια επικαινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδεικτούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχείο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες. Την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής επιστέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,06. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του προσυστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι μόνο μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Έχουμε στην πρώτη φωτογραφία
το όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή μέσα στις πόλεις, παίρνει 14 άτομα και φτάνει 100 χιλιόμετρα την ώρα το βαγόνι. Το δεύτερο παίρνει 6 άτομα, και αλλά φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι για μεγάλες αποστάσεις. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίσετε η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν σε αυτό το διάγραμμα οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό. Είναι αυτά με το πράσινο, για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Και αυτό το μικρό ποσοστό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό το στοιχείο αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα, ακόμα και ανθρώπους, και φυσικά αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη. Δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα πάνω σε αυτά θα ακολουθήσουν διαγράμματα που θα βασιστούν πάνω σε αυτές τις εικόνες και θα τις αναλύσουμε μία προς μία. Έχουμε εδώ την πρώτη μας εικόνα, η οποία είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Σε αυτό το δεύτερο διάγραμμα, έχουμε πάλι τα ίδια μέσα μεταφοράς με το προηγούμενο διάγραμμα. Και συνεχίζει αυτό το πρώτο όχημα να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Παρατηρούμε πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν όμως να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό και σε αυτό το διάγραμμα. Το επόμενο μας διάγραμμα που είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση. Τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό, ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής μεγάλη διαφορά που έχουν με τις οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές, ποσοστό, που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα. Σχετικά με αυτό το διάγραμμα που είναι με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε πως το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης. Βλέπουμε το αεροπλάνο, τα δικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway με το μικρότερο και πάλι ποσοστό. Σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway. Όμως είναι ένα θετικό προσόν που έχουν σε αυτό το διάγραμμα μεγαλύτερο ποσοστό, όπως έχετε καταλάβει. Μετά από αυτό βλέπουμε πως ακολουθούν το μέτρο και τέλος το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα σας, φεύγοντας από τα διαγράμματα, σας δείχνω λίγο και αυτές τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Σας έδειξα νωρίτερα τη μικρή έκδοση αυτού του μοντέλου.
Και το unicorn, το που είναι το μεγάλο, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, έχει μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και ουσιαστικά αυτά τα οχήματα είναι τα φορτηγά που έχει η εταιρεία για μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την επιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unit Kitchen Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάρα πολλοί ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και επιραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το EcoFest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται από όλο τον κόσμο σε αυτό το χώρο για να δούνε με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του καινούργιου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρσα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε λογότυπα από διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι συγνωρίζετε. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά. Στην αρχή ήταν μία ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον βλέπουμε πόσο πολύ έχει προχωρήσει και διαρκώς ακούμε νέα για τα επιτεύγματα που κάνει καθημερινά. Και λάβοντας υπόψη αυτό το λαμπρό μέλλον, μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές όπως καταλαβαίνετε, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και ας κάνουμε τώρα μία σύνοψη σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η πέργια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, είναι υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Πριν προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας,
Να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράψετε τις παρατηρήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενή μας παρουσίαση που, όπως είπα, αφορά τα νέα της εβδομάδας. Το πρώτο μας νέο αφορά ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 15 του μηνός. Και η εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τη μεταφορά χορδών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημοσίευσε εικόνες με απεικονίσεις της αποθήκης εμπορευματοκιβωτίων για την δοκιμαστική πίστα με τον αριθμό 2 στην Σάρζα. Υπενθυμίζουμε ότι η γραμμή έχει προγραμματιστεί για την δοκιμή ενός μοντέλου φορτίου της μεταφοράς χορδών για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το The National, αυτό θα γίνει το Δεκέμβριο του 2022 ή τον Ιανουάριο του 2023. Τώρα γίνονται οι πλάκες χειροδέματος στην αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων. Στον απέναντι σταθμό έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες. Και στη συνέχεια οι εργολάβοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν τις ράγες και να ολοκληρώσουν τα τελειώματα. Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, μπορούν να διαβάσουν το άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Το επόμενό μας νέο αφορά ένα χθεσινό άρθρο, όπου τα στελέχη της Green Hydrotech Projects επισκέφτηκαν το String Technology Testing Center στην Σάρζα. Είναι μια εταιρεία που βοηθά ξένους οργανισμούς στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να εισέλθουν στην Ινδική αγορά. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης των κέντρων, οι καλεσμένοι έκαναν βόλτα με το πιστοποιημένο τροπικό Unicar, επισκέφθηκαν την αίθουσα αποστολής και είδαν το μοντέλο της μεταφοράς χορδών που μπορεί να επιταχύνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Οι σύνεδροι εκτίμησαν ιδιαίτερα τις τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν και εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεργαστούν με το έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τη σειρά τους, οι εκπρόσωποι του κέντρου επιβεβαίωσαν την προετοιμασία τους να συνεργαστούν με την Green Hydrotech Projects. Και τώρα θα σας πω με λίγα λόγια για ένα διαγωνισμό, το οποίο λέγεται Super Final και αφορά το διαγωνιστικό πρόγραμμα για συνεργάτες, το οποίο ξεκινά στο προσωπικό σας γραφείο Skyward Community Champions Challenge. Θα είναι δυνατό να διαγωνιστείτε για πολύτιμα βραβεία και να κερδίσετε ένα ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέχρι τις 14/12/2022. Και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η προσφορά Join24 Plus είναι ακόμα διαθέσιμη στο προσωπικό σας γραφείο. Και πριν τελειώσουμε να πω μερικά λόγια, τώρα για αυτούς τους διαγωνισμούς και προγράμματα δεν θα αναφέρω λεπτομέρειες, διότι όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλές και άμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς, σας παρακαλώ τότε να επισκεφτείτε τους συνδέσμους που έχουμε αναρτήσει στα social media για τους συνεργάτες της εταιρείας ή αν μπορείτε να τα βρείτε μόνοι σας αυτά τα άρθρα, τα οποία υπάρχουν στα news που είναι στην ιστοσελίδα και να διαβάσετε με την ησυχία σας όλες τις λεπτομέρειες και τα βήματα που πρέπει να πάρετε για να πάρετε μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Και οπότε με αυτά για σήμερα τελειώνουμε.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Από ό,τι βλέπω στο chat, δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Υπενθυμίζω για εσάς που ενδιαφέρεστε να διαβάσετε αυτά τα νέα, για να παρακολουθείτε και εσείς τις καθημερινές εξελίξεις της εταιρείας, να ξέρετε πότε γίνονται οι επόμενες προσφορές και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς. Με αυτά εγώ σας καληνυχτίζω για σήμερα. Θα τα πούμε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 8 η ώρα το βράδυ ως συνήθως. Και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό σας υπόλοιπο και καλό σας βράδυ.